στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η κατανομή των 30 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, πέφτει πλέον το ενδιαφέρον και της τοπικής επιχειρηματικότητας, αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου που θα κληθεί πιθανότατα να οργανώσει για λογαριασμό των συναρμόδιων Υπουργείων και να υλοποιήσει την απόφαση. Συνολικά το ποσό που κατανέμεται στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας πλην της Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με την Περιφέρεια Ηπείρου να έχει αιτηθεί ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να προκύψει από την αύξηση της υπερδέσμευσης των κονδυλίων του ΠΕΠ. Στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται πως η ενίσχυση θα δοθεί ως δημόσια στήριξη υπό τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης μέχρι το 50% των δαπανών που κάθε επιχείρηση πραγματοποίησε το 2019. Την ικανοποίηση του επιμελητηριακού κόσμου για τη θετική αυτή εξέλιξη που μπορεί, όπως είπε, να αποδώσει άμεσα ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία των επιχειρήσεων, εξέφρασε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δημήτρης Δημητρίου. Στάθηκε περισσότερο ωστόσο στην ανάγκη διασφάλισης μιας δίκαιης κατανομής. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων από το Μάρτιο, αν θυμάστε, 13 Μαρτίου με την πρώτη μας ανακοίνωση, το πρώτο αίτημά μας που βάζαμε στα 17 τότε αιτήματα ήταν να υπάρχει μια οριζόντια βοήθεια στις επιχειρήσεις για τις ανελαστικές τους δαπάνες. Να βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος να βοηθηθούν αυτές. Για αυτό το αίτημα είχαμε κάνει και τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είχαμε κάνει με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Γιάννενα πάλι τηλεδιάσκεψη. Ήταν κάτι που το διαμηνύαμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε την ικανοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου ότι με τις κοινές προσπάθειες, οι οποίες αποδείχθηκαν και από την Περιφέρεια της Ηπείρου, αλλά και όλο αυτό το διάστημα από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, αυτά τα 30 εκατομμύρια ευελπιστούμε ότι θα πέσουν στην αγορά της Ηπείρου, θα είναι μια ανάσα ρευστότητας. Δεν μπορεί να μιλήσει το πρόβλημα στο 100%, αλλά εάν κάποιος το συνδυάσει και με όλα τα άλλα εργαλεία που η κυβέρνηση βγάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως είναι τα ΤΕΠΗΧ που δοθήκανε, όπως είναι τα επιδόματα που δοθήκανε, όλα αυτά λοιπόν στο σύνολό τους μπορεί να πούμε ότι είναι μια ανάσα για την επιχειρηματική κοινότητα. Επίσης αυτό έδειξε ότι η ισχύς εν τη ενώση, δηλαδή το δόγμα που πιστεύουμε σαν επιμελητήριο, έχει πάντα αποτέλεσμα. Πείσαμε λοιπόν και τον Περιφερειάρχη ότι πρέπει να επιμείνει και ο ίδιος προς αυτή την κατεύθυνση και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα και την Παρασκευή, από τότε εγώ προσωπικά γνώριζα ότι πάμε προς θετική εξέλιξη και σήμερα μιλήσαμε πάλι στο τηλέφωνο και του δήλωσα την ικανοποίησή μου για το αποτέλεσμα. Πάμε στο δεύτερο σκέλος που είναι και το σημαντικότερο. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων από χθες στη Διοικητική Επιτροπή συζήτησε το θέμα και αποφασίσαμε ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας και θα ζητηθεί από την Περιφέρεια να γίνει μια από κοινού σύσκεψη για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε σε όλες τις επιχειρήσεις. Έχουμε κάποια προβλήματα, θα έλεγα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί ένα μέτρο να ενισχύσει πάλι τις πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να ενισχύσει μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα λόγω COVID, έχουν πτώση τζίρου, γιατί αυτές ήδη έχουν πάρει και άλλες οικονομικές βοήθειες. Υπάρχουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι ατομικές επιχειρήσεις, που είναι πάρα πολύ στην Ήπειρο, πολύ περισσότερες στην υπόλοιπη περιοχή της Ηπείρου παρά στα Γιάννενα, και πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος ώστε όλες αυτές μαζί να μπορέσουν να επιδοτηθούν με ένα χρηματικό ποσό για να λύσουν πρόσχερα τα οικονομικά τους προβλήματα. Ο Δήμος Ιωαννιτών στο μεταξύ ακόμη δεν έχει ανακοινώσει την δεύτερη δέσμη μέτρων στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οικονομικών Φώτη Βάβα. Την περασμένη εβδομάδα να τονίζει πως τα περιθώρια είναι περιορισμένα και πως υπάρχει περιθώριο μόνο για μια ποσοστιαία μείωση των ανταποδοτικών και μια ακόμη μείωση στα τέλη χρήσης για τα τραπεζοκαθίσματα στην εστίαση. Είχαμε ζητήσει από τον Δήμο Ιωαννιτών να γίνει ένα ειδικό δημοτικό συμβούλιο που εκεί να εκθέσουμε τις απόψεις μας, να ψηφιστούν από το ανώτατο σώμα του Δήμου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ευελπιστούμε από τουλάχιστον τις δικές μου τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αυτό θα γίνει πολύ άμεσα. Εκεί λοιπόν εμείς σαν Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα διεκδικήσουμε όσα έχουμε ζητήσει, όσα έχουμε πει, μη λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα λάθη που γίνανε και από το Δήμο, γιατί έχουμε από τον Μάιο ζητήσει συνάντηση με τον Δήμο Ιωαννιτών και ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε.
ο Δήμος Ενωτών προτιμούσε να κάνει συναντήσεις με συλλόγους και να μην πάει στο ανώτατο όργανο που είναι το επιμελητήριο. Νομίζω ότι λύθηκε αυτή η παρεξήγηση και στο άμεσο μέλλον, πολύ άμεσο, φαντάζομαι στις αρχές του επόμενου μήνα, θα γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο, όπου εκεί θα γίνει μια πολύ καλή συζήτηση.